μετράνε αντίστροφα ημέρες για να ανοίξει τις πύλες του 45ο φεστιβάλ της ΚΝΕΚ του οδηγητή στο 5ο στρατόπεδο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Στο χώρο του φεστιβάλ βρίσκονται στη τελική ευθεία οι απαραίτητες εργασίες προετοιμασίας για να υποδεχτούν χιλιάδες επισκέπτες, χιλιάδες νέους και νέες, μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους, άνεργους από όλη τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές. Με το μεράκι, την εθελοντική δουλειά, τη φαντασία, την επιμονή, τη συνειδητή και σχεδιασμένη προσπάθεια, τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ, όλες αυτές τις μέρες προετοιμάζουν το χώρο του φεστιβάλ, τις τρεις μεγάλες σκηνές που θα υποδεχτούν σημαντικούς καλλιτέχνες με ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται στο χώρο του φεστιβάλ και τα στέκια νεολαίας, το στέκι νέων εργαζομένων και ανέργων, το στέκι των φοιτητών, το στέκι των μαθητών, το στέκι ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά και το στέκι του αθλητισμού, όπου θα υπάρχει δυνατότητα για τους επισκέπτες του φεστιβάλ να έρθουν σε επαφή με τις θέσεις και τις προτάσεις του ΚΚΕ για τις ΚΝΕ και να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε προβληματισμούς, να οργανώσουμε τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας τη νέα χρονιά, καθώς το φεστιβάλ θα είναι το πρώτο αγωνιστικό ραντεβού για τη νέα σχολική, ακαδημαϊκή χρονιά, τη νέα κατάσταση που υπάρχει στους χώρους εργασίας, ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, της λεγόμενης δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης που είναι μόνο για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και όχι για τα λαϊκά συμφέροντα. Την Παρασκευή 13 Σεπτέμβρη θα πραγματοποιηθεί μεγάλη πολιτική συγκέντρωση και ομιλία από το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα. Στον χώρο θα λειτουργούν εκθέσεις, θα πραγματοποιούνται συζητήσεις και άλλες δραστηριότητες για μαθητές και μικρότερες ηλικίες νεολαίας. Επίσης, στη κεντρική σκηνή θα παρουσιαστεί μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα από το συγκρότημα της ΚΝΕ, αφιερωμένο στις μεγάλες στιγμές της ταξικής πάλης στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Από το πολιτικό άνοιγμα των οργανώσεων της Θεσσαλονίκης της ΚΝΕ υπάρχει ήδη μεγάλη ανταπόκριση νέων που συζητήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, συναντηθήκαμε μπροστά στη μάχη των πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων και τώρα βλέπουν στην πρόταση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ μια ελπίδα, ένα αποκούμπι για να ακουμπήσουν τους προβληματισμούς τους, τις ανησυχίες τους, τον αγώνα τους για να διεκδικήσουν σήμερα τα σύγχρονα δικαιώματά τους, τη μόρφωση, τη δουλειά και τη ζωή. Τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ θα κορυφώσουν τις επόμενες μέρες τη συζήτηση γύρω από το σύνθημα του φεστιβάλ «Με τους αγώνες, τα όνειρα, τη δύναμή μας, θα χτίσουμε ένα κόσμο ελεύθερο, ανοιχτό, γεμάτο ελπίδα, τον σοσιαλισμό».